Οι αρχαίοι, πιο σοφοί από μας, σε πολλά σημεία απέτρεπαν όσους γύριζαν από κηδεία από το να επιδοθούν στην τεκνοποιία. Μίδα από δυσφήμιο τάφου απονοστήσαντα, σπερμένην γενεήν, αλλά θανάτωνα από δετός. Δεν θα ήταν επιζήμια η πρόκληση χαρούμενης διάθεσης μέσω του κρασιού, με την προϋπόθεση ότι η κατανάλωση θα είναι συνετή και ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος να φουντώσει κάποια κληρονομική ασθένεια. Πράγματι, υπάρχουν ασθένειες για τις οποίες το κρασί δεν συνιστάται καθόλου. Γενικά, η κατάχρηση του κρασιού αποχαλινώνει τις παθήσεις της ψυχής. Για τον λόγο αυτό, ο Ιπποκράτης συστήνει αποχή από το κρασί και κυρίως όχι κατάχρηση για τις χαρές του έρωτα. Όταν η σύζυγος πλησιάσει τον άνδρα, πρέπει να είναι νηστική και ο άνδρας να μην είναι μεθυσμένος, να έχει κάνει ψυχρό λουτρό και να έχει τραφεί κατάλληλα. Ο Πλάτων επαινεί τον νόμο των Καρχιδονίων που απαγόρευε την κατανάλωση κρασιού και ιδιαίτερα τη νύχτα που προοριζόταν για τεκνοποιία. «Μη δαυ νύκτορ όταν επινοεί της πέδας ποιήστε ανήρ υγιεινή». Ο Διογέννης εξάλλου είχε πει σε έναν έφηβο βοβό που δεν είχε καλή συμπεριφορά: «Ο πατέρας σου ήταν μεθυσμένος όταν σε έσπερνε». Και ο Πλούταρχος, αφού αναφέρει τον λόγο του Διογέννη, προσθέτει ότι οι αρχαίοι συνετά δεν έπιναν καθόλου πριν από τον έρωτα ή έπιναν ελάχιστα. Ήτι το παράπαν αΐνους ή μετρίως γουν ηνωμένους.